η νομαρχιακή μετά από πρόσκληση των εργαζομένων της ΔΕΗ για ένα πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μείωση της μίας βάρδιας από τα κλιμάκια τεχνικών που είναι σε επιφυλακή για τις βλάβες της περιοχής, στα πλαίσια που είναι η ΔΕΗ, η αρμοδιότητα της Κορινθίας, κάναμε μία συνάντηση με το Σωματείο και με τη διοίκηση εταιρείας προκειμένου να ακούσουμε τις απόψεις των δύο πλευρών και να προχωρήσουμε σαν νομαρχιακοί σε μία επιερώτηση προκειμένου να βρούμε λύση. Οι εργαζόμενοι μας είπαν από την πλευρά τους, μας αναλύσανε τα προβλήματα που δημιουργούνται με τη μείωση της μίας βάρδιας, τα προβλήματα ασφαλείας που δημιουργούνται και για τους ίδιους εργαζόμενους με τον τρόπο που πλέον θα λειτουργεί τα κλιμάκια θα λειτουργούν και στους ιδιώτες, στους καταναλωτές της ΔΕΗ. Και είχαμε μία ενημέρωση από τους εργαζόμενους σε αυτό το πλαίσιο. Μετά όλοι μαζί συναντήθηκαμε με τον διοικητή της ΔΕΗ, ο οποίος επ' ουσίας μας είπε ότι αυτή η περικοπή είναι στα πλαίσια των περικοπών που γίνονται σε όλες τις επιχειρήσεις και σε αυτό το κομμάτι και η ΔΕΗ προχώρησε γι' αυτό λόγω στις περικοπές, το οποίο κατά εμάς και το προβλέπεται βέβαια και από το καταστατικό της ΔΕΗ, πρωταρχικός στόχος δεν είναι το οικονομικό, αλλά είναι το θέμα της ασφάλειας. Της ασφάλειας των εργαζομένων και της ασφάλειας γενικότερα στο θέμα του δικτύου της ΔΕΗ. Άρα, από τη δικιά μας πλευρά, στις επόμενες μέρες θα προχωρήσουμε σε μία επερώτηση να δούμε τι γίνεται στο θέμα. Θεωρούμε σημαντικό θέμα την ασφάλεια που πρέπει να υπάρχει στους εργαζόμενους, γιατί εκεί δεν μπορεί να μιλήσει για οικονομικό κόστος. Η ασφάλεια προέχει πάνω απ' όλα. Και να δούμε μετά πώς μπορούμε και τι ενέργειες να κάνουμε έτσι ώστε να επιληθεί το θέμα και να μπορέσουμε να επανέλθει η λειτουργία του τεχνικού τμήματος ΔΕΗ στο πρώτερο καθεστώς, να μην υπάρχει το θέμα.